Βαπόρι δεν υπήρχε για την Αμερική. Όλα ήταν γεμάτα. Έπρεπε 1η Ιανουαρίου το 1955 να πάω να αναλάβω υπηρεσία. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ο πεθερός μου ήταν καπετάνιος. Τον λέω, πατέρα, μόλις δεν βρίσκα ένα φορτηγό πλοίο να μπω μέσα να πάω στην Αμερική, θα χάσω τη θέση μου. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Και μου λέει, στις παραμονές Χριστουγέννου. Παραμονές Χριστουγέννου θα φύγει ένα φορτηγό άθλιο, μου λέει. Λέγεται Φρανκόνια, από το Λίβερπουλ. Εάν το διακινδυνεύσεις να πας με το φορτηγό, πήγαινε. Αλλιώς δεν μπορείς να πας. Θα πάω. Μου λέει η γυναίκα μου, Χριστιανού, θα πας να πνιγείς στον Ατλαντικό τώρα ωκεανό. Έχεις και παιδί τουλάχιστον, αν δεν σκέφτεσαι εμένα. Δεν θα πνιγούμε. Λέω, τόσο κόσμο, δεν θα πνιγούμε. Και πήγαμε, το Φρανκόνιο ήταν ένα σαπιοβάπαρο. Και Παναγία. Το καράβι όταν πήγαινε με τα κύματα του Ατλαντικού, έκανε κάτι κρυξίματα. Κρακ, έλεγε, διαλύονται τα σανίδια, διαλύονται. Τέλος πάντων. 13 μέρες από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη. Ήρθαν οι συγγενείς μου, βλέπουν το βαπόρι και με βλέπουν να βγαίνω, κάναν το σταυρό. Ρε τρελώσει, μου λένε. Όχι, δεν είμαι τρελός, καλά είμαι. Μπορεί τρελώσει. Με αυτό το βαπόρι ήρθες από την Αγγλία στην Αμερική, λέω, ήρθα και έφτασα πολύ καλά και σκασμός τώρα, δεν θέλω σχόλια, τελείωσε. Είχα γίνει τσιφρές, δεν που κανένας ξένος μέχρι τότε δεν είχε γίνει τσιφρές, δεν έχω μέσα την ταμπέλα, λοιπόν το δίπλωμα και η υπόπη λέει, εγώ αν μείνω εδώ θα πεθάνω. Αν μείνεις να πεθάνεις πάμε στην Ελλάδα. Και γυρίσαμε στην Ελλάδα και πήραμε το Σταυρό του Μαρτύριου έκτοτε. Τι έγινε, γυρίζαμε δεξιά και αριστερά να βρούμε κάποια θέση να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Μας λέγανε, εμείς τα ξέρουμε όλα αυτά. Τότε λοιπόν με φωνάζει ο Σμπανούνης και λέει, μη γυρίζεις πίσω. Η καρδιοχειρουργική εδώ είναι αποτελματωμένη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει τη σκυτάλη, λίγο να τη βάλει σε μια ευθεία γραμμή. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος, εσύ μου λέει. Πώς, εγώ δεν έχω ούτε ένα ίδρυμα, πού θα το. Θα το κάναμε το ίδρυμα στην κλινική Σβαρούνη και κάνει μια επένδυση εκείνη την εποχή 2 εκατομμύρια και αναλαμβάνω να κάνω εκεί καρδιοχειρουργία, αρχίζω εκεί καρδιοχειρουργική στην κλινική του Σβαρούνη. Κλειστές εγχειρήσεις και αγγεία. Οπότε υπήρχε κρίση πλέον σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία καρδιοχειρουργών. Με φωνάζει ο καθηγητής της καρδιολογίας ο Μιχαηλίδης. Ο καθηγητής καρδιολογίας τότε λεγόταν Μιχαηλίδης και μου λέει εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς καρδιολογικούς αρρώστους και δεν έχουμε καρδιοχειρουργό. Δεν έρχεσαι εδώ μαζί μας να δουλέψεις και να πάρεις και περαιτέρω πανεπιστημιακή καριέρα. Ήμουν διδάκτορ, δεν ήμουν αφηγητής ακόμα, διδάκτορ είχα γίνει το 50. Θα το σκεφτώ, λέω, να απαντήσω. Αν πά μου λέει, ναι, λέω, θα το σκεφτώ, γιατί έχω δουλειά άλλο. Μπορεί αν έρθουν εδώ να με διώξουν από τη δουλειά μου και με τη δουλειά μου ζω τώρα εγώ. Όχι, λέει, θα σε βολέψουμε. Καλά. Επήγα, το είπα, ο Σμπανούνης θύμωσε βέβαια. Στο τέλος μου λέει, εσύ πρέπει να εξελιχθείς και μέσα σε ιδιωτική κλινική δεν μπορείς να εξελιχθείς. Πήγαινε και θα άρχισε και εδώ και πήγα λοιπόν και άρχισα εκεί και από τότε άρχισε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Μετά προκηρύχθηκε η θέση αυτή και λέω στη γυναίκα μου, λέω να πάω να βάλω υποψηφιότητα. Μου λέει η γυναίκα μου, βρε καλά είμαστε εδώ, τι δουλεύεις να πας. Λέω από τη Μακεδονία είμαι, θέλω να είμαι κοντά στην πατρίδα μου. Από τους 21 που ψήφισαν είχα πάει νομίζω 12 ψήφους, παρά μία ή δύο ψήφους βγήκα και ήταν καλοί 12 υποψήφοι όμως. Να μην λέμε και παραμύθια, οι υποψήφοι ήταν ένας και ένας διαλεκτή. Και έλεγε η σχολή, ας κάνουμε και εδώ καρδιοχειρουργία, τι πανεπιστήμια είμαστε. Και έτσι με εξέλεξα. Και εδώ ξαναξεσκουμπόθηκα, νέος ήμουν ακόμα, δεν είχα ούτε ποδάρια, ούτε μπαστούνια. Αυτός που άνοιξε την κλινική, ας πούμε, το δρόμο προς την κλινική ήταν ο καθηγητής ο Λαζαρίδης. Εμείς είμαστε, θα θεωρούσα τον εαυτό μου από τους μαθητές του Λαζαρί, παρόλο που την ειδικότητα μου της καρδιολογίας την έκανα στο Mayo Clinic στην Αμερική. Μεταφερθήκαμε στο 84 στην καινούργια πτέρυγα. Αρχικά οι εγχειρήσεις καρδιάς και θώρακα κάναμε, ήταν περίπου 100-120 εγχειρήσεις
τον χρόνο. Μετά, μετά το 86, το 86 ανέλαβα εγώ τη διεύθυνση, ήμουν πληρωτής καθηγητής τότε, συνταξιοδοτήθηκε ο κύριος Λαζαρίδης και πραγματικά τότε είχε έρθει και ο Χρήστος ο Παπακοσταντίνου μαζί και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε ένα καινούριο μηχάνημα στεφανιογράφο που δεν υπήρχε παλιότερα. Ο καθηγητής κύριος Δημήτριος Λαζαρίδης, στον οποίο είμαι επίσης ευγνώμων εσαΐ, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίσω το Πανεπιστήμιο και το ΑΧΕΠΑ, να με πάρει στην προσπάθειά του που έκανε να δημιουργήσει καρδιοχειρουργική στα πλαίσια της πρώτης χειρουργικής κλινικής όπου ήταν καθηγητής, σε μια υποδομή την οποία είχε αφήσει ο αείμνηστος ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τούντας και στη δημιουργία ενός εργαστηρίου, πειραματικού εργαστηρίου, όπου και εκπόνησα και την υφηγεσία μου, στην οποία ουσιαστικά συνέβαλε και ο καθηγητής ο κύριος Λαζαρίδης, στον οποίο πάντοτε έχω βαθυτά τη υποχρέωση και ευγνωμοσύνη. Ήταν δύσκολη εποχή και απόψεως χρημάτων, όχι βέβαια τόσο δύσκολη όσο η εποχή που ζούμε, αλλά και από απόψεως επιλογής προσωπικού, διότι τότε η καρδιοχειρουργή, μιλάμε για 30 χρόνια πριν, δεν ήταν καθιερωμένη. Οι πρώτοι ειδικευόμενοι ήρθαν με σφιγμένη την καρδιά, διότι δεν ξέραν τι θα αντιμετωπίσουν. Ήταν οι πρώτοι ειδικευόμενοι, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα που ξεκινήσαν στην κλινική μας. Και τώρα οι συνάδελφοι αυτοί είναι καταξιωμένοι στο χώρο συνάδελφοι και χαίρουν της εκτίμησης πανελληνίως. Ήταν επίσης δύσκολο στο να διδάξουμε. Έπρεπε να κάνουμε συνέχεια μαθήματα, έπρεπε να κάνουμε εικονικά χειρουργία. Είχαμε τέτοιον ενθουσιασμό. Θυμάμαι ότι για να πάρουμε την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν φίλοι και γνωστοί, εγώ προσωπικά με δύο υπεύθυνες του χειρουργείου και της εντατικής, αναγκαστήκαμε να σφουγγαρίζουμε το πάτωμα για να δώσουμε καλή εντύπωση και να τύχουμε τις εγκρίσεις της επιτροπής. Είχα χειρουργήσει το φραγκίστα μια φορά. Και έγινε καλά και μου λέει ο φραγκίστας, τι δώρο θες να σου κάνω, τίποτα. Τι δώρο, ήταν υπουργός τότε ο Ζαρντινίδης, αν τα έχετε ακούσει τα ονόματα, παλιά ονόματα αυτά έτσι. Τι θέλω, χτιζόταν τότε ένα ενδιάμεσο περίπτερο, γιατί είχε στενότητα χώρου το ΑΧΕΠΑ. Να πει στο Ζαρντινίδη, σε αυτό το κτίριο που χτίζεται, τους δύο ρόφους να τους αφιερώσει σε καρδιοχειρουργική κλινική. Έγινε, μου λέει ο φραγκίστας. Αφού με έκανες καλά, θα σε κάνω κι εγώ καλά. Ο Ζαντινίδης ήταν φίλος του πολύ. Και πάει, δεν τα έχω πει αυτά σε κανέναν, αλλά πάει στον Ζαντινίδη, του λέει ο Ζαντινίδης, αύριο θα βγει φετφάση, θα γίνει καρδιοχειρουργική κλινική. Τελεία και πάλι. Κατέβηκα στην Αθήνα, ζήτησα ακρόαση από τον Ανδρέα. Μπαίνω μέσα, γελάει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά γίνονται 79 με 80. Κάπου εκεί άρχισε να χτίζεται αυτό το κτίριο και να προγραμματιστεί. Γελάει ο Παπανδρέου, λέει τι θέλεις. Τώρα θέλω να εγκρίνεται να γίνει καρδιοχειρουργική κλινική άλλη μία στην Αθήνα. Η Βόρειος Ελλάδα δεν έχει. Και είναι κρίμα, λέω. Δεν έχει καρδιοχειρουργική κλινική. Ο κόσμος πάει και έρχεται στην Αθήνα και ταλαιπωρείται. Και ένα, και δεύτερο, να μας εγκρίνεται πίστοση να αγοράσουμε τον εξοπλισμό και να πάρουμε και το ειδικό προσωπικό. Σημειώνει, άντε Λαζαρίδη φύγει από εδώ, θα γίνει και το δεύτερο και έφυγα. Εγώ ήμουν προσταμένη στα γενικά χειρουργία και ο κύριος Παπακοσταντίνου ήταν και εκείνος μαζί μου συνεργάτης, συνεργαζόμασταν και σαν εργάτες πρώτης γραμμής σε πολλά περιστατικά και ήρθε ο καθηγητής ο Λαζαρίδης, μας πήρε από το χέρι, παίρνει τον κύριο Παπακοσταντίνου από το χέρι και εμένα και μου λέει ελάτε πάμε μέσα στην καρδιά και από εκείνη την ημέρα γίναμε, πώς θα σας το πω, ένα λεπτό δεν σταθήκαμε. Από το Γενικό Χειρουργείο στην καρδιά, από την καρδιά στο Γενικό Χειρουργείο, ελλείψεις που υπήρχαν στο καρδιοχειρουργικό, επειδή υπήρχε
υλικό απέραντο. Και το όλο το υλικό ήταν στο Γενικό Χειρουργείο, έγινε μεταφορά, μετακομίσεις, προσταφαιρέσεις. Ήταν άρτιο το... Όσο πήγαινε και περισσότερο υποδομή, γινόταν και πιο άρτια. Εγώ κατά κόρον βοηθούσα τον καθηγητή του Λαζαρίδη στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ήδη την ήξερα τη δουλειά πάρα πολύ καλά και όταν ξέρεις τη δουλειά, για μένα ήταν όπως λένε το πάτερ ημών. Οργανώσαμε τη μονάδα, βοήθησα στην οργάνωση της μονάδας της συντατικής θεραπείας, ήμουν υπεύθυνη του τμήματος και υπεύθυνη για να εκπαιδεύσω το καινούριο νεοπροσληφθέ νοσηλευτικό προσωπικό. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση των γιατρών, χωρίς τους οποίους δεν θα γινόταν τίποτα τότε, εκείνα τα χρόνια, γιατί ήταν ανειδίκευτο το προσωπικό και έπρεπε να εκπαιδευτεί. Γι' αυτό το λόγο είχα πάει στη Σουηδία, στο Καρολίνσκα, και είχα εκπαιδευτεί επί τρίμηνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας της καρδιοχειρουργικής. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί τώρα περισσότερο? Η ανάμνηση. Αν γυρίζατε πίσω, θα αλλάζατε κάτι? Νομίζω πως όχι. Θα έφτιαχνα πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ δεν είχα προσωπική ζωή όσο ήμουν στην καρδιοχειρουργική. Ήμουν ταγμένη εκεί. Ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και δυσκολίες και πολλές φορές κοιμόμουν εκεί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, τεχνική εξωσωματικής δεν υπήρχαν. Και συνηθιζόταν οι καρδιοχειρουργοί που ερχόταν από το εξωτερικό να γνωρίζουν και εξωσωματική. Έτσι λοιπόν ο ένας γιατρός έδινε εξωσωματική στον άλλον όταν χρειαζόταν να κάνουν χειρουργείο και το αντίστροφο. Εδώ υπήρχε ο κύριος Κατσαμπέρης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εκείνα τα χρόνια βέβαια η εξωσωματική ήταν σε πρωτόγωνα επίπεδα. Δεν υπήρχε ένα ολόσιμο υλικό, θα έπρεπε να το αποστηρώνουν κάθε φορά και να το ξαναχρησιμοποιούν. Οι οξυγονατές ήταν με δίσκους, τα συνδετικά ήταν μεταλλικά τα οποία τα πλένα και τα αποστηρώνουν κάθε φορά, όπως βέβαια και οι σωλήνες. Μπαίναν πάρα πολύ λίγα χειρουργία όταν πρώτα ξεκινήσαν. Περίπου δούλευε η καρδιοχειρουργική 3 φορές τη εβδομάδα. Και όταν ήρθε εδώ ο κύριος Λαζαρίδης, χτίστηκε αυτή εδώ η πτέρυγα, η καινούργια, και ξεκίνησε η ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής. Πρώτα με μία αίθουσα και μετά αναπτύχθηκε και η δεύτερη αίθουσα. Ήρθαν άλλα 2 άτομα εδώ για να εκπαιδευτούν για την εξωσωματική, ο Νίκος ο Γαζόγλου και ο Γιάννης ο Κοφίδης. Ο ένας από τους 2, μετά από 2 χρόνια αφού είχε μάθει, έφυγε και πήγε στην εκπαίδευση, ενώ ο Νίκος Γαζόγλου μαζί με τον κύριο Κατσαμπέρη συνέχισαν εδώ στην κλινική. Την άνοιξη του 1965 πήγα στην κλινική του Τούντου να κάνω ειδικότητα χειρουργικής. Ανάμεσα στις δραστηριότητες της κλινικής ήταν και η καρδιοχειρουργική, η οποία τότε γινόταν από γενικούς χειρουργούς. Εκεί που ανακατώθηκα εγώ ήταν η εξωσωματική, η μηχανή της εξωσωματικής κυκλοφορίας, την ετοίμαζε ένας Ανδρουλάκης και μετά άρχισα να την ετοιμάζω εγώ. Δεν ήταν απλή δουλειά, γιατί ήταν μια μηχανή Pemco με οξυγονωτές με δίσκους που ήταν ένας μεγάλος κύλινδρος γυάλινος, στη μέση ένας άξονας, προσαρμοζόταν εκεί οι δίσκοι, οι οποίοι μάλιστα ήταν και αυλακωτοί για να αυξάνει η επιφάνεια. Δεν ήταν απλή δουλειά να την ετοιμάσουμε τότε, διότι έπρεπε μετά από κάθε χρήση τα μέρη τα οποία ξαναχρησιμοποιόταν να πληθούν καλά με οξυζενέ και τα λοιπά και τις παραμονές της επέμβασης ξανά διαλυόταν ο οξυγονωτής, σιλικονάραμε τους δίσκους, τα στείναμε και μετά τις διάφορες ενότητες των κυλίνδρων, των σάξων, τις αρτηριακές γραμμές, τις τα λάτεξ της ανδρίας και τα λοιπά, τυλιγόταν σε πανιά με ενότητες, αποστηρωνόταν και ανοιγόταν την άλλη μέρα σε αποστηρωμένο περιβάλλον.